Απόλυτα καθησυχαστική παρουσιάζονται οι κρεοπόλες στη Λιβαδιά για την ποιότητα των προϊόντων και την ασφάλεια της διατροφικής αλυσίδας στην αγορά, με αφορμή στην εμφάνιση της Πανόλης σε κοπάδια της Θεσσαλίας. Ο Γιώργος Σαραμπάνος από τη Λιβαδιά θεωρεί πλήγμα για την αγορά και την κτηνοτροφία το φαινόμενο, αλλά όπως κατηγορηματικά αναφέρει, προέχει η ανθρωπιά και η ασφάλεια του καταναλωτή. Σίγουρα αυτό το πλήγμα που έχει ξεσπάσει στη Θεσσαλία κυρίως είναι κάτι το οποίο και για μας είναι πρωτόγνωρο, όπως ακόμα και για τους ίδιους κτηνιάτρους. Πρώτη φορά αντιμετωπίζουμε τέτοιου είδους σοβαρά ζητήματα στην εγχώρια αγορά. Το μόνο σίγουρο είναι ότι τα ζώα που θανατώνονται, σίγουρα λόγω ότι οι αρχές είναι δεδομένο ότι αυτό που κάνουν το κάνουν σωστά σε τέτοιου είδους περιπτώσεις, είναι δεδομένο ότι δύσκολα έως ακατόρθωτο να έχει περάσει κάτι στην διατροφική μας αλυσίδα. Πάνω απ' όλα είμαστε άνθρωποι, όλος ο κόσμος κοιτάει το κοινό καλό και μετά το οποιοδήποτε άλλο οικονομικό συμφέρον. Οι έλεγχοι συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς από κτηνιάτρους. Σχεδόν 8.000 εγωπρόβατα έχουν θανατωθεί τις τελευταίες 15 ημέρες ή αναμένεται να θανατωθούν από τη στιγμή που επιβεβαιώθηκε το πρώτο κρούσμα στην Θεσσαλία. Αλλά μετακινήσεις κοπαδιών, όπως επισημαίνει ο Γιώργος Σαραμπάνος, δεν έχουν σημειωθεί και κυρίως προς την περιοχή της Βοιωτίας. Τέτοιου είδους κοπάδια, από τη στιγμή που έφυγαν από τον αρχικό τους προορισμό και έχουν βρεθεί στην τοπική, ας πούμε, αγορά, σίγουρα είναι δεδομένο ότι μπορεί να έχει μεταδοθεί αυτού του είδους το μικρόβιο και σε άλλες φάρμες. Αυτό το φαινόμενο αντιμετωπίζεται στα ζωντανά ζώα και σχετίζεται απλά με την υγεία του ζώου ως προς το κομμάτι όσο είναι ακόμα στον στάβλο, όσο είναι σταυλισμένο. Δυνητικά μεταδίδεται πάρα πολύ εύκολα σε οποιοδήποτε κομμάτι μέσα στο στάβλο, γι' αυτό και βλέπουμε τον ανεξέλεγκτο ρυθμό αύξησης του φαινομένου. Όμως ξαναλέω, είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίζεται, εντοπίζεται και είναι όλες οι αρχές, λόγω ότι γνωρίζουμε και από δικούς μας συνεργάτες και άτομα που συνεργαζόμαστε χρόνια, ότι τα πράγματα είναι αυστηρά και δεν επιτρέπονται οι μετακινήσεις ακόμα και από τη μία φάρμα στην άλλη, πόσο μάλλον εκτός νομού. Δεν έχει εντοπιστεί κάποια μεγάλη μετακίνηση ζώων και σίγουρα όχι από τις περιοχές οι οποίες είναι σίγουρα ή τις περιοχές οι οποίες ξέσπασε το φαινόμενο πολύ έντονα. Δυστυχώς για το καταναλωτικό κοινό, οι κρεοπόλες αφήνουν παράθυρο ανοιχτό σε νέο κύμα ανατιμήσεων λόγω ελλείψεων που αναμένεται να παρατηρηθούν στην αγορά. Σίγουρα είναι πρόβλημα, το πρόβλημα αυτό δεν θα αφήσει κανέναν ανεπηρέαστο. Γι' αυτό και οι ελεγκτικές αρχές προσπαθούν να διατηρήσουν σε πολύ στενό κύκλο το πρόβλημα χωρίς να επεκταθεί. Στο πεδίο του οποίου είναι ακόμα υπολογίσιμο, προσπαθούμε να περιορίσουμε με το λιγότερο δυνατό κόστος τη θανάτωση των ζώων για να αποφευχθεί και μακροπρόθεσμα οι τυχόν αυξήσεις που μπορεί να οδηγήσουν στην έλλειψη, λόγω της έλλειψης του προϊόντος, στην αύξηση της τιμής των συγκεκριμένων προϊόντων. Μην ξεχνάμε δυστυχώς ότι τόσο στη στερεά όσο και σε μεγαλύτερο επίπεδο σε όλη την Ελλάδα, πλέον η κτηνοτροφία βρίσκεται σε πολύ δύσκολο. Αποτελεί έναν πολύ δύσκολα αναπτυσσόμενο κλάδο.